Μια νέα Τουρκία που δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, σέβεται τις ατομικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι έτοιμος να παρουσιάσει ο Ερντογάν για να αποφύγει τυχόν ευρωπαϊκές κυρώσεις. Το πάγωμα των ερευνών και το πακέτο μεταρρυθμίσεων μοιάζουν με κατάλληλο άλοθη για κάποιους Ευρωπαίους. Ο καθηγητής Τζεκί Ζακτάρ, που εγκατέλειψε την Τουρκία επί ημερών Ερντογάν και διδάσκει πια στην Ελλάδα, υποστηρίζει ότι εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπάρχουν 5 χώρες σωματοφύλακες της Τουρκίας. Germany, Italy, Spain, Malta and Hungary. This is the pro-Erdogan group in the European Union and they are working so to block every single move by the others to impose sanctions on Turkey. Το Βερολίνο, μετά από τους 6 μήνες γερμανικής προεδρίας, βλέπει τις πιέσεις που δέχεται και όχι τις πιέσεις που ασκεί η Τουρκία. Με την απόσυρση του Ερουτσρέης, ο Τούρκος πρόεδρος Απολίκος εμφανίζεται αμνός στις Βρυξέλλες. Το τρίκ στην προηγούμενη σύνοδο δούλεψε. Τώρα όμως δεν φτάνει, χρειάζεται και κάτι ακόμα. Κάπως έτσι ο Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί ένα μακιγιάζ στο προφίλ της Τουρκίας για να την εμφανίσει ως προοδευτικό κράτος. Τι κι αν ο ηγέτης του τέταρτου κόμματος βρίσκεται φυλακισμένος από το 2016. Ο Ερντογάν μιλά για μεταρρυθμίσεις και επιτίθεται στη Γαλλία για ελευθερίες και δικαιώματα. Paris'in göbeğinde haftalarca süren sarı yelekleri görmezden geldiler. Fransız polisinin göstericileri kör eden orantısız müdahalelerinden hiç bahsetmediler. Δεύτερο βήμα του σχεδίου είναι οι θρησκευτικές ελευθερίες. Εκεί που οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες κατηγορούσαν το Πατριαρχείο για εμπλοκή στο πραξικόπημα, προχτές ο έμπιστος υπουργός του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, συνάντησε τον Πατριάρχη για να συζητήσουν για τις θρησκευτικές ελευθερίες στην Τουρκία, εν ώψη των μεταρρυθμίσεων που ο Ερντογάν θα ανακοινώσει, όχι τυχαία, την ημέρα της Συνόδου Κορυφής. It's very childish. It's a trick. No one would believe this. I mean, only those who would like to believe it will believe it, like the Germans. Τρίτο βήμα είναι η μεταρρυθμίση στον τομέα της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα όμως, στις τουρκικές φυλακές κρατούνται χιλιάδες μέλη της αντιπολίτευσης.